θάνατον, την ταφή, την μετάσταση και ανάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα γεγονότα που την χαρακτηρίζουν αποτελούν μία νυχό του Κυριακού Πάσχα, της Αναστάσεως δηλαδή του Χριστού, και ένα δεύτερον Πάσχα δια τους πιστούς, όπου άνθρωπος μετά την διάνοιξη της οδού που επραγμάτωσε ο Υιός του Θεού με τη δική του Ανάσταση και ανάληψη εις τους ουρανούς, από ανέρχεται εις τον ουρανόν άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι η υπεραγία Θεοτόκος, δηλαδή είναι 100% άνθρωπος, διότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Εκείνος άνοιξε τον δρόμο, και η υπεραγία Θεοτόκος, ο άνθρωπός μας, από το φύραμά μας, από τη ζήμη μας, ανήλθε εις τον ουρανόν και εκάθισε εις τα δεξιά του Υιού της Ιησού Χριστού. Αλλά όταν ανήλθε η υπεραγία Θεοτόκος, αφού απέθανε, ετάφη, μετέστη, δηλαδή η ψυχή της επήγε εις τον Παράδεισο, και την τρίτη ημέρα η ψυχή της επανήλθε εις το σώμα, ηνώθη με αυτό και αναισθήθη, ποιο είναι το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου? Βεβαίως είναι το σώμα του Αδάμ. Είναι εκείνο που πήρε από τον Αδάμ και την Εύα. Είναι το δικό μας το σώμα, αυτό που έχουμε εμείς, το ίδιο. Γιατί η υπεραγία Θεοτόκος είναι από το δικό μας το φύραμα, την ανθρωπίνη ουσία. Αλλά αφότου αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιον την επεσκίασε τότε που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την υπεσχέθη, και εκείνη απήντησε: «Γέννητο μη κατά το ρήμα σου, ας μου γίνει ό,τι λέγεις, και εγώ, να, δεν είμαι παρά η δούλη του Κυρίου». Τότε το Πνεύμα το Άγιον ήλθε και εδημιούργησε μέσα στα σπλάχνα της, αφού την επεσκίασε, την σύλληψη, δηλαδή την σωμάτωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού Λόγου, ευδοκίσαντος του ουρανίου Πατρός. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα του Θεού Πατρός ευδοκούντος, του Υιού συλλαμβανομένου και σώματουμένου, και του Πνεύματος του Αγίου ενεργούντος. Από τότε το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου έγινε θεοδόχον και ζωοδόχον. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν παρά να ακολουθήσει την πορεία του Υιού της πρώτης κοινής Αναστάσεως των νεκρών. Ερμηνεύοντες οι πατέρες τον 131 ψαλμών των στίχων 8, που λέγει: «Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου», σημειώνουν ότι κυβωτός αγιάσματος είναι η σάρκα του Χριστού, διότι λέγει ο ψαλμωδός: «Ανάστηθη Κύριε, σήκω και πήγαινε να αναπαυθείς, εσύ και η κυβωτός
του αγιασματός σου. Δηλαδή η Αγία σου Κιβωτός, σύ και η Αγία σου Κιβωτός. Βεβαίως ο ψαλμοδός είχε μπροστά του πράγματι την Κιβωτόν, η οποία περιείχε μέσα τις πλάκες του νόμου. Αλλά σημειώνουν όμως οι ιεροί ερμηνευτέ πλέον στον χώρο της Καινής Διαθήκης ότι Κιβωτός αγιάσματος είναι η σάρκα του Χριστού, η οποία μετά την Ανάσταση είναι άφθαρτος, είναι αθάνατος και ανελήφθη εις τους ουρανούς. Γι' αυτό ακριβώς επήρε ο Μωυσής εντολήν από τον Θεό. Πόσα τέτοια σημεία ακατανόητα υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία κατανοούνται στην Καινή, που του λέγει ο Θεός την Κιβωτόν θα την κατασκευάσεις από ξύλων άσυπτων ακακίας, δηλαδή ξύλο που δεν σαπίζει, και θα την επιχρυσώσεις, δηλαδή με φύλλα καθαρού χρυσού. Πρόσεξε, λέγει στον Μωυσέα, πρόσεξε ότι ακριβώς σου είπα, αυτό θα κάνεις. Δίδει δε και τις διαστάσεις της Κιβωτού, οι οποίες δεν ήσαν μεγάλες, σαν πολύ μικρές, γύρω από το ένα μέτρο και κάτι και λοιπά. Ένα παραλληλόγραμμο ήτο όλο αυτό το κιβωτίδιο της Διαθήκης. Αναρωτιέται ο αναγνώστης γιατί ο Θεός επιμένει σε αυτές τις κατασκευαστικές, τεχνικές λεπτομέρειες. Απλούστατα, όπως λύει την απορία μας η Καινή Διαθήκη πια ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, όταν λέγει ότι ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνουν μετακριβίας αυτά, διότι ήσαν σύμβολα πραγματικοτήτων, πρώτων πραγματικοτήτων ουρανού και δεύτερον πραγματικοτήτων μελώντων γενέστε, εκείνων που επρόκειτο να γίνουν. Και εμπροκειμένο η Κιβωτός με το άσυπτον, δηλαδή που δεν σαπίζει, ξύλο εσυμβόλιζε το άφθαρτον και αθάνατον μετά την Ανάσταση σώμα του Ιησού Χριστού. Σε αυτό λοιπόν το σημείο έχουμε αυτήν την ερμηνεία των πατέρων που μένουν κατάπληκτοι όταν μελετούν την Παλαιά Διαθήκη και βρίσκουν όλες αυτές τις θέσεις να πραγματούνται, όπως σας είπα, στην Καινή Διαθήκη. Αλλά Κιβωτός αγιάσματος είναι και η Θεοτόκος κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά, διότι το σώμα του Χριστού ή το σώμα το δικό της, το οποίον βεβαίως δικό της σώμα ή το σώμα του Αδάμ. Μάλιστα γνωρίζομαι, γι' αυτό ακριβώς και το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία σε κάθε θεομητορική εορτή ως Απόστολο χρησιμοποιεί αυτό το κομμάτι. Ποιο? Όταν κάνει περιγραφή των επιμέρους αντικειμένων του παλαιού ναού του Σολομώντος, όπως για την επτάφωτο λυκνία, όπως δια τον λουτήρα, όπως και δια την Κιβωτόν. Γιατί? Διότι εάν οι πλάκες του νόμου είναι ο νομοθέτης Χριστός, σύμβολον οι πλάκες του νόμου, εκείνες οι πέτριδες, σύμβολον του νομοθέτου, της παρουσίας του νομοθέτου, του Ιησού Χριστού, που κατοπινά ενανθρωπίζει, τότε ο Κιβωτός που περιέχει αυτές τις πλάκες, τι συμβολίζει? Προφανώς είναι τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν η Κιβωτός, η άσυπτος και επιχρυσωμένη δεν είναι μόνον σύμβολον της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού,
αλλά είναι και σύμβολον της υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι το σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Παναγίας. Διότι από εκείνη επήρε το πρόσλημα, από εκείνη επήρε το σώμα, το αφθάρτησε, το αθανάτησε και μας το προσφέρει, αφού βεβαίως πρώτα το προσέφερε στην Παναγία Μητέρα Του, μας το προσφέρει προς αθανατισμόν και αφθαρτισμόν και του ειδικού μας του σώματος. Έτσι, φυσικόν ήτο, εκείνο το ζωοδόχον και θεοδόχον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου να δεχθεί μεν τον θάνατον όπως και ο Υιός της εδέχθη τον θάνατον και πέθανε ο Χριστός, γιατί έφερε το παλαιό σώμα του Αδάμ. Μετά την Ανάσταση όμως το αφθαρτίζει και το αθανατίζει. Έτσι και η υπεραγία Θεοτόκος φέρει βέβαια το παλαιό σώμα του Αδάμ, αλλά αφθαρτίζεται και αθανατίζεται από την κοινωνία της μετά του Υιού της, και έτσι αποθνίσκει η ψυχή της, πηγαίνει εις τον Παράδεισον, εκεί που πηγαίνουν οι Άγιοι, δηλαδή εις τον χώρον εκείνων των ψυχών μόνον που αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά έφυγε από τον Παράδεισον, όπως και ο Χριστός ως ψυχή μετά των Σταυρών, ηνωμένη όμως η ψυχή μετά της θεότητος, επανήλθε και επανεινώθη με το σώμα. Έτσι τώρα και η υπεραγία Θεοτόκος επανενώνεται η ψυχή της με το σώμα της και αναστήνεται, όπως ανεστήθη και ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου απέθανε, ετάφη, μετέστη η ψυχή στον Παράδεισο, ανέστη και ανήλθε εις τον ουρανόν. Γι' αυτό σημειώνει ο ψαλμοδός και προλαβαίνει να προφητεύσει ο ιερός ψαλμοδός ο Δαβίδ στον 42ο ψαλμό του, στον στίχο 10, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Στάθηκε, λέει, παρέστη, δεν λέει συνεκάθισε, αλλά στάθηκε. Ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Η υπεραγία Θεοτόκος παρίσταται, στέκεται εις τα δεξιά του Υιού της. Πράγματι, η θέση που κατέχει η υπεραγία Θεοτόκος είναι πλάι στο Χριστό, ανάλογη με εκείνη που έχει ο Χριστός, ο Υιός της, πλάι στα δεξιά, δηλαδή του Θεού Πατρός. Ώστε λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Υιού της, κατά το παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, στάθηκε η βασίλισσα δεξιά σου. Άρα η θέση της είναι άκρος τιμητική, είναι μετά την Αγία Τριάδα. Συλλάβατε το παρακαλώ αυτό, αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους η υπεραγία Θεοτόκος είναι στη θέση εκείνη μετά την Αγία Τριάδα, μετά την θεότητα. Είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτές τις πραγματικότητες. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης σημειώνει σε ένα ωραιότατο και θεολογικότατο τροπαριό του: «Χέρις με τα Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος έχουσα». Να έχεις χαρά εσύ που είσαι η Θεός μετά τον Θεόν, που κατέχεις τα δευτερία, όχι τα πρωτεία, τα δευτερία, αλλά της Αγίας Τριάδος τα δευτερία, δηλαδή είσαι μετά από την Αγία Τριάδα. Αμέσως η δεχομένη των εκ Θεού δωρεών το πλήρωμα όλων και εις άπαντας ανθρώπους
αγγέλουστε τούτε τούτο διαπορθμεύσα, και δέχεσαι άμεσα όλες τις δωρεές του Θεού και τις διαπορθμεύεις, δηλαδή τις διοχετεύεις και στους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Θα λέγαμε από το χέρι της υπεραγίας Θεοτόκου δέχεται όλος ο ουράνιος αγγελικός κόσμος και όλος ο επίγειος ανθρώπινος κόσμος δέχεται τις δωρεές του Θεού από το χέρι της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, στον κανόνα που ακούσατε και ψάλαμε προηγουμένως, δηλαδή στους ιερμούς, λέει «Διό άχραντε συν το Υιό εγύρι διαιωνίζουσα». Γι' αυτό άχραντε, συ υπεραγία Θεοτόκε, που είσαι άχραντος, είσαι τόσο καθαρή, συ αναστήνεσαι εγύρι συν το Υιό, μαζί με τον Υιόν σου, και μένεις εις τους αιώνας των αιώνων. Διότι, όπως λέγει, γιατί, διότι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ουδέν μέσον μητρός και Υιού. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Υιού και της μητρός του. Δηλαδή είναι πολύ κοντά. Γιατί? Διότι το σώμα του Υιού είναι το σώμα της μητρός. Ακόμη σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν φτάνει όπως ο προφήτης Ηλίας ως εις ουρανών, κάπου στον ουρανόν, στον ουρανόν ποιον ουρανόν δεν ξέρουμε, ως εις ουρανόν, ούτε όπως ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, που είναι ο παράδεισος, είναι ο χώρος των ψυχών, είναι ο χώρος των δικαίων και των Αγίων. Όχι, η υπεραγία Θεοτόκος ανέβηκε έως αυτόν των θρόνων των βασιλικών, των θρόνων της θεότητας. Έτσι το σώμα της Θεοτόκου, αγαπητοί μου, υπερεύει την επωνυμία του. Τι θα πει σώμα? Θα πει σώμα υλικών, ψυχικών, ζωικών. Ψυχικό θα πει ζωικών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Υπερεύει όμως την επωνυμία του, δηλαδή αυτό που είναι σώμα. Και τι έγινε? Σώμα πνευματικών. Όταν όμως λέμε σώμα πνευματικών, δεν εννοούμε ότι απέβαλε αυτήν την βιολογικότητα. Επιτραπείτε μου πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Βέβαια αποβάλλε τη βιολογικό της, αλλά δεν απέβαλε αυτή την ουσία του το σώμα, αυτό που ακριβώς λέμε σώμα, αλλά απλώς διέπεται όχι πια από τους βιολογικούς νόμους και τους φυσικούς νόμους, αλλά από το Πνεύμα του Θεού. Θα είναι το ίδιο σώμα εκείνο που θα πάρουμε και εμείς με την Ανάσταση των νεκρών. Ναι αγαπητοί μου, όλα τούτα είναι θαυμαστά πράγματα. Δεν είναι αλότρια, δεν είναι από μακρισμένα, δεν είναι απλώς μια γιορτή που κάνουμε για να δείξουμε κάποια θαυμαστά αλλά μακρινά πράγματα για μας. Είναι δικά μας πράγματα αυτά. Είμαστε μέσα στα αυτά τα πράγματα εμείς οι ίδιοι, ο καθένας. Άπαξ και πήρε την ύπαρξη σε τούτο τον κόσμο, θα βρεθεί σε αυτή την πορεία, διότι η πορεία του Χριστού είναι η πορεία η δική μας, μόνο που επικεφαλής της δικής μας της πορείας είναι η υπεραγία Θεοτόκος μετά τον Ιησού Χριστόν. Και η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη την έκρωση μόνον τρεις μέρες. Εμείς όλοι περιμένουμε την κοινή των πάντων Ανάσταση. Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός και τότε θα αναστηθούν οι νεκροί και τότε θα ζήσουμε οι δίκαιοι, εννοείται, και ευσεβείς μαζί με τον Χριστό και την υπεραγία Θεοτόκο εις τους αιώνας των αιώνων. Η ουσία της Αναστάσεως και της σαρκός είναι κοινή από τον Χριστό στην Παναγία σε εμάς.
Είναι κοινή. Η δόξα διαφέρει. Η δόξα διαφέρει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αστήρ αστέρος εν δόξη διαφέρει. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, εδώ μέσα είμαστε 500 άνθρωποι. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι έχουμε την ίδια ουσία. Όλοι έχουμε τα ίδια ανθρώπινα κύτταρα. Ο καθένας όμως έχει μια διαφορετική αποθέσεως, όχι από πλευράς ουσίας, αποθέσεως αξία. Ο ένας είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι υπουργός, ο άλλος είναι εκείνο, χειρόναξ, επαγγελματίας, έμπορος. Διαφέρει μόνο η κατάσταση, το αξίωμα. Η ουσία όμως είναι κοινή. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί αυτά πρέπει να γίνονται μαθήματά μας. Η ουσία του σώματος του αναστημένου του Χριστού, η ουσία του αναστημένου σώματος της Παναγίας Θεοτό και η ουσία του δικού μας σώματος όταν θα αναστηθεί είναι κοινή, είναι ίδια. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετική, γιατί ακριβώς πήρε ο Χριστός το δικό μας το σώμα από την Παναγία μας για να το κάνει αυτό που θα το έκανε άφθαρτο και αθάνατο. Δεν πήρε κάτι άλλο, πήρε το δικό μας το σώμα, και συνεπώς το δικό μας το σώμα θα μοιάζει με το σώμα της, του Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό ακόμη, αν θέλετε, εκείνο που έχει σημασία, γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα αναστηθούμε, είναι μία πράξη που ενεργείται από το Θεό και όχι από μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, εκείνο που εξαρτάται από μας είναι αν θα αναστηθούμε εις ανάσταση ζωής ή εις ανάσταση κρίσεως. Αυτό είναι δικό μας. Αν δηλαδή θα κριθώ από το Θεό και θα καταδικαστώ ή θα μπω στη βασιλεία του, ανάλογα με το τι διαθέτω, τι πίστη διαθέτω και τι πνευματική ζωή. Συνεπώς θα λέγαμε, εκείνο που έχει σημασία για μας ακόμη είναι ότι η υπεραγία Θεοτόκος μεσητεύει για μας. Προσέξετε, η Εκκλησία βέβαια λέγει και πρεσβεύει, λέει και μεσητεύει. Η υπεραγία Θεοτόκος υπερεύει την πρεσβείαν και εισήλθε εις την μεσητείαν, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό. Υπερεύει λοιπόν την πρεσβείαν και μεσητεύει η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος μεσητεύει υπερ ημών, όπως και η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μεσητεύει προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα, τον Λόγον και το Πνεύμα του Θεού. Αυτή η μεσητεία όμως είναι σπουδαία, διότι επειδή υπήρξε ο άνθρωπός μας η υπεραγία Θεοτόκος, αυτή που έφαγε εκεί και μαζί μας, αυτή που γεννήθηκε, αυτή που μπήκε μέσα στα ανθρώπινα πράγματα, αυτή που είναι 100% άνθρωπος, μας καταλαβαίνει, ξέρει, είναι η μητέρα του Χριστού και η μητέρα η δική μας και μεσητεύει για μας. Γι' αυτό λέγει και το τροπάριό της, το απολυτικιό της, εν τη γεννήσι την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσι των κόσμων ουν κατέλειπες Θεοτόκε. Ναι, όταν έφυγες εν τη κοιμήσι, όταν δηλαδή έφυγες από τον παρόντα κόσμο, δεν άφησες τον κόσμο, αλλά μεσητεύεις για τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς και προς εκείνη προσφέρονται τιμές και ηκεσίες και λιτανίες. Πάντως εκείνο που γεμίζει χαρά την καρδιά της Εκκλησίας και της δίδει ελπίδα, θα το πω άλλη μια φορά, είναι ότι κατάφερε η Εκκλησία δια της δυνάμεως και χάριτος του Θεού να στείλει άνθρωπο αντιπρόσωπό της εις τον ουρανό. Σήμερα μιλάμε για κατάκτηση, αγαπητοί μου, του σύμπαντος. Όμως ούτε ο θάνατος ενικήθη, ούτε η φθορά, ούτε είναι δυνατόν να απεγκλωβιστούμε από το σύμπαν. Δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων χιλιόμετρα και αν βαδίσουμε,
δισεκατομμύρια έτη φωτός, κι αν τρέξουμε κι αν ταξιδέψουμε, όπου και να πάμε, όπου και να πάμε. Ακούσατε το, το λέγει η επιστήμη. Πάντα στο κέντρο του σύμπαντος θα βρισκόμαστε, γιατί κάθε σημείο του σύμπαντος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ο άνθρωπος συνεπώς είναι εγκλωβισμένος μέσα στο σύμπαν. Δεν μπορεί να νικήσει την έξοδό του. Δεν μπορεί να νικήσει. Είναι αδιανόητη η έξοδος. Είναι τελείως αδιανόητη και στη λογική. Δεν μπορεί να νικήσει ακόμη ούτε τον θάνατον. Κι όμως, αγαπητοί μου, η αληθής απελευθέρωσής μας, η πραγματική απελευθέρωση από αυτό το εγκλωβίζον σύμπαν και από αυτόν τον υπάρχοντα θάνατον είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αδιάσυστον δείγμα για ό,τι μας υπεσχέθη ο Χριστός είναι η Θεοτόκος, η υπεραγία μητέρα του. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Άγιον Τριαδικών Θεών για ό,τι εργάστηκε για μας. Ας τιμήσουμε και την υπεραγίαν Θεοτόκον που ετοίμησε όσο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, ετοίμησε το ανθρώπινο γένος κατακτώντας τη βασιλεία των ουρανών.